Καλό μεσημέρι. Επιθυμούμε ως κυβέρνηση να επαναλάβουμε την ικανοποίησή μας για την υπερψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2024 του πρώτου κρατικού προϋπολογισμού της παρούσας διακυβέρνησης. Η ευρεία πολιτική συνένεση που επιτεύχθηκε για την υπερψήφιση του προϋπολογισμού με τις θετικές ψήφους των 37 βουλευτών αποτελεί εύπραχτη απόδειξη των δυνατοτήτων των συνεργειών εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, προς όφελος της κοινωνίας, αλλά και πηξίδα για το πώς η κυβέρνηση επιδιώκει να πορευτεί μέσα από ειλικρινή, ωφέλιμη και παραγωγική συνεργασία, με στόχο την δημιουργία ελπίδας και προοπτικής για το σύνολο του λαού. Χαιρετίζουμε για άλλη μια φορά την στάση υπευθυνότητας που επέδειξαν τα κοινοβουλευτικά κόμματα και οι βουλευτές με την υπερψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά και την υπηκοδομητική συμβολή του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων του τόπου στη διαμόρφωση του κρατικού προϋπολογισμού με τις προτάσεις και τις τροπολογίες που κατέθεσαν. Ο προϋπολογισμός είναι αναπτυξιακός και πλεονασματικός, με δημοσιονομικό πλεόνασμα που ανέρχεται στο 2,2% του ΑΕΠ. Η υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης, του κοινωνικού συμβολέου του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη με τον λαό, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη μας αποστολή. Στον ίδιο δρόμο της υπευθυνότητας, της σύνεσης και του οράματος, θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην παροχή αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης για τους ευάλωτες συμπολίτες μας και τη μεσαία τάξη, ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, στον εξυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, στην ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας μας σε ένα σύγχρονο και ψηφιακό κράτος. Απαραίτητη προϋπόθεση των στόχων που έχουμε θέσει είναι ασφαλώς μια εύρωστη, υγιής και εξωστρεφής οικονομία. Μια οικονομία η πορεία της οποίας να συνεχίζει να αναγνωρίζεται διεθνώς από τους οίκους αξιολόγησης, αλλά και που να θωρακίζει πραγματικά την κοινωνία. Μία ακόμα προεκλογική διακήρυξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας υλοποιείται με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για συμμετοχή στο σχέδιο αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης. Η υπηρεσία που βρίσκεται σε λειτουργία ήδη από τις 20 Δεκεμβρίου 2023 αποτελούσε εκκρεμότητα εδώ και μια δεκαετία και προεκλογική δέσμευση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη. Μέσω της υπηρεσίας, ο χρήστης θα μπορεί να υποβάλει στοιχεία για απομειώσεις καταθέσεων ή και αξιογράφων που είχε κατά το έτος 2013. Ενώ σημειώνεται ότι μόνο φυσικά και νομικά πρόσωπα που είχαν τα χαρακτηριστικά του ιδιώτη πελάτη και που θα υποβάλουν τα στοιχεία τους θα τύχουν της απαραίτητης αξιολόγησης για σκοπούς διαπίστωσης της συμμετοχής τους στο σχέδιο, με τα νομικά πρόσωπα να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εταιρείες, σωματεία, ιδρύματα, θρησκευτικά ιδρύματα, συνεταιρισμούς. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα τύχουν διαχείριση από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, ούτως ώστε να γίνει απαραίτητη αξιολόγηση και να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι και κατ' επέκταση η κοστολόγηση και ετοιμασία σχεδίου μερικής αναπλήρωσης για τους δυνητικούς δικαιούχους του Ταμείου, ενώ η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη προς το κοινό μέχρι τις 30 Απριλίου του 2024. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προεκλογικά έχει καταθέσει σοβαρές, αξιόπιστες και μελετημένες προτάσεις, οι οποίες υλοποιούνται σύμφωνα και με τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί. Υπενθυμίζεται ότι εντός αυτού του πλαισίου, στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2024, περιλήφθηκε επίστοση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για το αποθεματικό του Ταμείου, διπλασιάζοντας έτσι την ετήσια κρατική επίστοση από 25 εκατομμύρια που ήταν τα προηγούμενα έτη. Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας θα χορηγήσει ποσό ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για συντηρήσεις και βελτιώσεις σχολικών κτηρίων άμεσης και επίγουσας προτεραιότητας που αφορούν σε θέματα ασφάλειας. Σημειώνεται ότι οι χορηγήσεις θα προέλθουν από εξοικονομήσεις του Υπουργείου. Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει αξιολογήσει και ιεραρχήσει κατά σειρά προτεραιότητας κατάλογο σχολικών μονάδων που κρίθηκαν ότι χρήζουν εργασιών συντήρησης και βελτίωσης στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος διακυβέρνησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, όπου η επιτάχυνση της διείσδυσης των ανανέσιμων πηγών ενέργειας προς αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας αποτελεί προτεραιότητα, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε χθες, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, την αύξηση του ποσού χορηγίας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών και την παράταση του υφιστάμενου σχεδίου χορηγιών για εθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες. Μέχρι την ομαλή αντικατάσταση του σχεδίου από το νέο σχέδιο χορηγιών, το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του 2024 και στο οποίο θα περιληφθεί η νέα κατηγορία φωτοβολταϊκά για όλους. Το σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ και από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρος του Αύριο. Το ύψος της χορηγίας για τις κατοικίες όπου διαμένουν ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται από 1.000 ευρώ στα 1.250 ευρώ ανά εγκατεστημένη κιλοβατόρα φωτοβολταϊκού, με μέγιστο ποσό χορηγίας 6.250 ευρώ αντί 5.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.
Η παράταση της χρονικής διάρκειας παραλαβής αιτήσεων για το υφιστάμενο σχέδιο έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως. Για την κατηγορία 1 του σχεδίου χορηγιών που αφορούν θερμομόνωση οροφών, παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι ένα μήνα μετά την έγκριση του νέου σχεδίου χορηγιών. Για την κατηγορία 2 του σχεδίου χορηγιών που αφορούν θερμομόνωση οροφής σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 3 μήνες μετά την έγκριση του νέου σχεδίου χορηγιών. Για την κατηγορία 3α του σχεδίου χορηγιών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων γενική κατηγορία, παράταση υποβολής των αιτήσεων μέχρι 3 μήνες μετά την έγκριση του νέου σχεδίου χορηγιών, ενώ για την κατηγορία 3β του σχεδίου χορηγιών που αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι την έγκριση του νέου σχεδίου χορηγιών. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριε Πρόσωπε, είχαμε μια συσκέψη με την νομική υπηρεσία για το ζήτημα του σφαιρισμού των Ελλήνων Επιτραπών Περιουσιών στα κατεχόμενα. Μπορείτε να μας πείτε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτού, λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα τεκταίνονται λιγότερα στην περιοχή του Τρικόπου. Πληροφορίες φαίνονται να κάνουν λόγο ότι τα ίδια θα έχουμε και στα Καζιβερά. Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις κατεχόμενες περιοχές σε σχέση με το σφεδερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών. Ήδη το έχουμε αναφέρει ότι αναζητούνται και εξετάζονται αποτελεσματικά η λήψη αποτελεσματικών νομικών μέτρων που μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε τέτοιες ενέργειες. Έγινε πράγματι χθες μια σύσκεψη στην νομική υπηρεσία, στην παρουσία και του Υπουργού Εξωτερικών. Μελετώνται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτή η ρύθμιση και μόλις ληφθούν οι όποιες αποφάσεις, αυτές θα ανακοινωθούν. Είχε καταληφθεί η πρόθεση για σύνταξη νομοσχεδίου και πρόθεση του σχεδίου. Εξετάζονται όλα τα νομικά μέτρα τα οποία μπορούν να είναι αποτελεσματικά ως προς την αποτρεπτικότητα, αν θέλετε, τέτοιων ενεργειών. Στην λήψη αυτών των νομικών μέτρων, αυτή τη στιγμή εξετάζονται κάποια νομικά μέτρα και όχι η ετοιμασία ενός νομοσχεδίου. Το προηγούμενο διάστημα ακούσαμε και από την κυβέρνηση ότι θα υπήρχαν και μέτρα ώστε να αποτρέπονται και οι Ελληνοκύπροι να προχωρούν στην πώληση των περιουσιών τους στα κατεχόμενα, λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα είχαν δει το φως της δημοσιότητας για τα Βαρόσα. Αυτή η προοπτική έχει εγκαταλειφθεί. Η αποθάρρυνση, αν θέλετε, η ενθάρρυνση, να το πούμε καλύτερα, των συμπατριωτών μας να μην εγκαταλείπουν, να μην αποδεσμεύουν τις περιουσίες τους στις κατεχόμενες περιοχές, είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που συζητάμε σήμερα, αυτό που συζητάμε και δεν είναι πάγια, αν θέλετε, ανησυχία, πάγια επιδίωξη της κυβέρνησης αυτό να διαφυλαχτεί. Αυτό που συζητάμε τώρα όμως, αυτό που είναι σήμερα στο επίκεντρο των προσπαθειών μας, είναι κάτι διαφορετικό και αφορά τον σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών. Η κυβέρνηση εξετάζεται νομικό πλαίσιο. Το πλαίσιο ωστόσο υπήρχε να αποφάσει διεθνών δικαστηρίων. Για ποιο λόγο έγινε χρήση αυτού? Γίνεται μια αξιολόγηση και των υφιστάμενων αλλά και άλλων μέτρων τα οποία μπορούν να ληφθούν ή, αν θέλετε, η πιο αποδοτική χρήση των μέτρων τα οποία υπάρχουν ή υποθέσεων οι οποίες ενδεχομένως μπορούν να τροχιοδρομηθούν αλλά και η διεύρυνση των μέτρων τα οποία η κυπριακή κυβέρνηση μπορεί να λάβει. Για άτομα τα οποία εμπλέκονται και είναι είτε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε είναι ξένοι οι οποίοι σχετίζονται με εταιρείες ή επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ελεύθερες περιοχές και δραστηριοποιούνται και σε σχέση με σφεντερισμό περιουσιών στα κατεχόμενα. Για να έχει ισχύ, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο για να έχει ισχύ από την πλευρά της κυβέρνησης πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι σε περιοχή που η δημοκρατία και μπορεί να εφαρμοστεί. Να μπορεί να εκδώσει το λόγο χάρη με διατάγμα μέσων του Τεφόλα, αν χρειάζεται κάτι άλλο. Μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα στο τι γίνεται στα κατεχόμενα. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι η ουσία και αυτά τα νομικά μέτρα να έχουν αντίκρισμα ούτως ώστε να αποτρέψουν τον σφεντερισμό. Έχουμε στοιχεία, συλλέγονται στοιχεία διαρκώς, έχουμε υπόψη μας κάποια στοιχεία. Επαναλαμβάνω, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση, το πλαίσιο συνολικά, αυτά θα ανακοινωθούν. Υπάρχει εικόνα για ορισμένα άτομα, οι εταιρείες, οι νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται. Δεν έχω υπόψη μου αν έχουμε εικόνα για την συνολική, αν θέλετε, ο συνολικό αριθμό. Όμως αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο στενά παρακολουθούμε, τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες που μπορώ να γνωρίζω και το παρακολουθούμε διαρκώς. Γιατί ο σφεντερισμός των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, όπως έχει αναφερθεί και με συγκεκριμένα παραδείγματα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και να σταματήσει αλλά και να αποτραπεί. Για το Κυπριακό, ο πρόεδρος είπε ότι
πρώτη του χρόνου, του Γενάρη, τίθεται σε ισχύ ο διορισμός της απεσταλμένης, του απεσταλμένου, του ατόμου. Αλλά ανακοίνωση δεν έχουν παρακολουθήσει αυτό. Οπότε μετατίθεται η έναρξη της μέλης του διορισμού αργότερα, δεν είναι από την πρώτη του Γενάρη. Αντιλαμβάνεστε ότι η ενημέρωση που έχουμε είναι ίδια με αυτή που έχετε αναφέρει. Έχουμε ενημέρωση, αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Μόλις έρθει αυτή η ανακοίνωση, αντιλαμβάνεστε ότι θα περιέχει και την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων της προσωπικότητας που θα είναι απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η δική μας ενημέρωση και μετά την συγκατάθεση της άλλης πλευράς είναι ότι αυτό θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα. Αναμένουμε από τον Γενικό Γραμματέα να το πράξει. Η ομάδα Κυπριακού που θέλει να συστήσει ο πρόεδρος. Έχουν ζητηθεί απόψεις από και συγγύσεις ονομάτων από πλευράς κομμάτων. Σε ποιο βαθμό έχει υπάρξει ανταπόκριση από τα κόμματα? Ναι, στο τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε από την πολιτική ηγεσία, από τους πολιτικούς αρχηγούς, να εισηγηθούν ονόματα. Ορισμένες πολιτικές δυνάμεις το έχουν απαντήσει, ορισμένες όχι. Αυτό που θα επιδιώξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι να λάβει εισηγήσεις από τις πολιτικές δυνάμεις, τις οποίες προφανώς θα αξιολογήσει, θα αξιολογηθούν πριν τη λήψη της τελικής απόφασης. Επιστρέφω στο εξωτερικό. Πού εντοπίζεται ο μεγαλύτερος εξωτερικός και από ποιες χώρες πολίτες? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω περισσότερα στοιχεία. Αντιλαμβάνεστε, είναι στοιχεία τα οποία συλλέγονται. Είναι στο πλαίσιο της εξέτασης των μέτρων που μπορούν να ληφθούν. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία αρχίζει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές της. Και είναι γι' αυτό που προχωράμε με ραγδαίους ρυθμούς, αν θέλετε, αυτή η εξέταση του πλαίσιου. Κάτι νεότερο για την Γάζα, τα τελική απόφαση από την κυβέρνηση του Ισραήλ για την ανάπτυξη? Εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία έχουμε καταρτήσει ένα πολύ συγκεκριμένο, με μεγάλη λεπτομέρεια σχέδιο για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. Το μόνο που αναμένει αυτή τη στιγμή είναι το πράσινο φως από το Ισραήλ. Μόλις λάβουμε αυτή την έγκριση, αυτό το πράσινο φως, η πρωτοβουλία είναι έτοιμη να τεθεί σε εφαρμογή. Είναι άλλωστε σχετικές και οι δηλώσεις που είχαν τις προηγούμενες πριν από δύο μέρες κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κόμπος. Θα υπάρξει και ένα χρεσκάδημα στις τεχνικές επιτροπές, κύριε Διόρη, αφού συστήνεται και η ειδική ομάδα για τον Κυπριακό. Υπάρχουν κατά θέμα ομάδες οι τεχνικές επιτροπές. Θα υπάρξει αλλαγή προσώπων εκεί, υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης στο διαφορά του κεφαλής, είτε συνθέσεις σε μέρη. Αυτή τη στιγμή αυτό που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ανακοινώσει είναι την σύνθεση της ομάδας Κυπριακού. Ενδεχομένως να εξεταστεί η στελέχωση των τεχνικών ομάδων, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει με την αρχές του 2024 είναι η ομάδα Κυπριακού. Υπάρχει ένα δημοσίευμα του τελευταίου, ένα πρωτοσύνδεο δημοσίευμα σήμερα για ένα Σουδανό, ο οποίος φαίνεται ότι έχει με εταιρεία έδρα στην Κύπρο. Συνδέεται το όνομά του σύμφωνα με το δημοσίευμα χρηματοδότηση της Χαμάς, έχει επιτηρηθεί από τις Αμερικανικές Αρχές. Έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Δημοκρατία ή υπάρχει κάποια? Βρισκόμαστε σε επαφή προς διακρύβωση αυτών των στοιχείων, τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα. Είναι κάτι το οποίο είναι στην αντίληψη μας, είναι υπόψη μας και το διερευνούμε κι εμείς.